Νέες εικόνες ντροπής, κυρίες και κύριοι, για να αλλάξουμε θέμα. Είχαμε σε ποδοσφαιρικό αγώνα. Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν στην αναμέτρηση των ομάδων νέων του Ολυμπιακού με την Bayern Μονάχου στο προπονητικό κέντρο του Ρέντι. Από την επίθεση των χούλιγκανς τραυματίστηκαν 4 άτομα. Χούλιγκανς με κουκούλες και κράνη εισβάλλουν στο προπονητικό κέντρο του Ρέντι κατά τη διάρκεια του αγώνα νέων Ολυμπιακού Bayern. Άλλη ομάδα χούλιγκανς κάνει έφοδο με ρόπαλα στα χέρια σε σύνδεσμο στα πετράλωνα. Ανεγκέφαλοι κουκουλοφόροι με καδρόνια και λωστού στα χέρια εφορμούν κατά των λιγοστών φίλων της Bayern, σοκάροντας τους πάντες και όλα αυτά σε ένα παιχνίδι νέων. Μία μητέρα προσπαθεί να προστατεύσει το παιδί της, έχει πάθει σοκ. Τρεις Γερμανοί φιλάθλοι και ένας υπάλληλος ασφάλειας του γηπέδου τραυματίζονται. Φυσικά αυτό δεν αντιπροσωπεύει τον Ολυμπιακό. Ζητάμε συγγνώμη. Οι νέοι του Ολυμπιακού πηγαίνουν στην κερκίδα των Γερμανών και ζητούν συγγνώμη. Το παιχνίδι ολοκληρώνεται με τους παίκτες των δύο ομάδων να αλλάζουν πάσες στο κέντρο. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την εισβολή χούλιγκαν στο αθλητικό κέντρο του Ρέντι κατά τη διάρκεια του αγώνα. Οι εισβολείς δεν έχουν ουδε μία θέση στην οικογένεια του Ολυμπιακού και ουδε μία σχέση με την οικογένεια του Ολυμπιακού μας. Οργανωμένος οπαδός μιλώντας στον Αλφα κάνει λόγο για έναν ακήρυκτο πόλεμο στο διαδίκτυο που οι ανεγκέφαλοι μετέφεραν στον αγώνα των νέων. Παρακολουθούσαμε εδώ και ημέρες τις αναρτήσεις των οπαδών της Θεσσαλονίκης και γνωρίζαμε ότι θα προσπαθήσουν να σηκώσουν πανό τους μέσα στο Καραϊσκάκι. Είμασταν έτοιμοι να τους αντιμετωπίσουμε. Αργά το βράδυ, άλλη ομάδα κουκουλοφόρων καταστρέφει μηχανές και αυτοκίνητα έξω από σύνδεσμο των πετραλώνων. Εδώ! Πέστο, πέστο! Έχω πάρει μέρος πολλές φορές. Έχω χτυπήσει και έχω χτυπήσει μια φορά. Ο νεαρός οπαδός συμμετείχε, όπως μας λέει, σε συμπλοκές μέσα και έξω από τα γήπεδα. Μας μιλά για την ψυχολογία ενός οπαδού έτοιμου να συγκρουστεί. Παλμή είναι 300. Αδρεναλίνη πάρα πολύ. Εκείνη τη στιγμή σκέφτεσαι ότι είμαστε όλοι εδώ, όλοι μαζί ενωμένοι, μια γροθιά. Θα μείνουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι, καθώς πριν από λίγο είχαμε μια σύλληψη για τα χθεσινά επεισόδια. Η Ροκαριοφίλη είναι μαζί μου. Μάλιστα, στο σπίτι του συλληφθέντα βρέθηκε και όπλο. Ακριβώς, βρέθηκαν πάρα πολλά πράγματα. Πρόκειται καταρχάς για έναν άνδρα, είναι 31 χρόνων. Σύμφωνα λοιπόν με την αστυνομία, συνελήφθη και επισήμως η αστυνομία ανακοίνωσε ότι συμμετείχε στα χθεσινά επεισόδια σε βάρος των Γερμανών οπαδών στο προπονητικό κέντρο του Ρέντι. Είναι αυτή η εικόνα με το πιστόλι, που είναι το πιο σοβαρό από τα ευρήματα στο σπίτι του. Συνελήφθη μέσα στο σπίτι του, στα νότια προάστια. Είχε λοιπόν εκεί αυτό το πιστόλι μαζί με τις σφαίρες, με τα φυσίγκια αυτά. Και φυσικά δεν είναι μικρό έβριμα αυτό. Βέβαια. Φυσικά θα γίνει βαλιστική εξέταση για να δούμε αν έχει κάπου χρησιμοποιηθεί το πιστόλι αυτό. Είχε λοιπόν μέσα στο σπίτι του μάσκες. Είχε μεταλλικές και ξύλινες ράβδους, ρόπαλα δηλαδή. Είχε φωτοβολίδες. Είχε και πυροτεχνήματα. Πράγματα τα οποία κατά κόρον έχουν χρησιμοποιηθεί σε γήπεδα. Όλα τα καλά από ό,τι βλέπουμε συγκεκριμένα. Ακριβώς. Θα πρέπει να σου πω ότι οι αστυνομικοί της αθλητικής βίας από νωρίς το πρωί έλεγαν στον Αλφα ότι έχουν ζουμάρει στο βίντεο που έχουν στα χέρια τους από το επεισόδιο και είδαν ότι οι άνθρωποι οι οποίοι επιτέθηκαν στις κουκούλες που φορούσαν, τις full face, αν και δεν φορούσαν όλοι, είχαν διακριτικά πίσω άσπρο και κόκκινο χρώμα. Η αστυνομία λοιπόν λέει τώρα επισήμως ότι ο άνθρωπος αυτός είναι οργανωμένος οπαδός του Ολυμπιακού. Πώς έφτασαν σε αυτόν? Στο κέντρο του Ρέντι λοιπόν ήταν αστυνομικοί του τμήματος αντιμετώπισης αθλητικής βίας και είναι σε πάρα πολλούς αγώνες, με πολιτική περιβολή βέβαια και όχι με στολή. Γνωρίζουν λόγω του αντικειμένου το οποίο ερευνούν, γνωρίζουν πολλούς από τους οργανωμένους οπαδούς όλων των ομάδων, οι οποίοι μάλιστα βρίσκονται και στον ηγετικό πυρήνα των συνδέσμων. Ναι. Οι αστυνομικοί λοιπόν της αθλητικής βίας τον είδαν, δεν φορούσε κουκούλα, τον αναγνώρισαν, πήγαν λοιπόν στο σπίτι του και τον συνέλαβαν και βρέθηκαν όλα αυτά. Επαναλαμβάνω, το πιο σοβαρό έβριμα είναι το πιστόλι. Και βεβαίως αναζητούνται και οι υπόλοιποι δράστες, δεν ήταν μόνος του, έτσι. Είναι αρκετοί και έκαναν και επίσης έκαναν και εφόδους σε συνδέσμους οπαδών διαφόρων ομάδων και βρήκαν και εκεί ξύλα, πυροτεχνήματα κλπ. Τώρα, μια και είσαι εδώ, να πούμε ότι είχαμε ένα τηλεφώνημα στην άμεση δράση πριν από λίγο για τοποθέτηση βόμβας εδώ στον τηλεοπτικό σταθμό. Γίνεται ένας σχετικός έλεγχος και αν χρειαστεί, κυρίες και κύριοι, ίσως διακόψουμε και το δελτίο, αν αυτό κριθεί απαραίτητο.